When we make that sequel, motherfucker. <laughs> Καλημέρα, καλησπέρα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη pop για τι δύσκολε ώρε. Εγώ είμαι ο Σφίνα Γρυβέ, εσύ ο ξαφνιασμένο. Εγώ ναι, ξαφνιάστηκα. Δεν ξέρω γιατί ξαφνιάστηκα. Αφού ήξερα ότι ξεκινάγαμε να γράφουμε. Δεν ξέρω γιατί ξαφνιάστηκα στην Τέλο πάντων. Το Δωρή Ωραία, θα δωρήσω τη Μητρόπουλο. Yeah. Και δεν είμαστε μόνοι. Και σε αυτό το επεισόδιο έχουμε μαζί μα το Vodafone TV που προσφέρει μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγία με περισσότερε από 10.000 ώρε on demand περιεχομένου, 45 και βάλε δημοφιλή διεθνή κανάλια με ιστορικά λατρεμένε και νέε εκπομπέ, τον καλύτερο κατάλογο παιδικών προγραμμάτων και καναλιών για όλε τι ηλικίε, πρόσφατε και αγαπημένε blockbuster ταινίε από τη Warner Brothers, αποκλειστικό περιεχόμενο από την HBO, καθώ και πρόσβαση σε όλε τι σειρέ, ντοκιμαντέρ και ταινίε του Disney Plus. Γενικά, τα έχουμε ξαναπεί, το αφεντικό τρελάκι ναι. σε αυτό εδώ το podcast. Θέλω Μόνο να, εγώ λοιπόν, από εκεί. Να σου πω πήγα να γελάσω γιατί νόμιζα ότι όταν ξεκίνησα να λε σε αυτό το επεισόδιο δεν είμαστε μόνοι, έχουμε και παρέα. Ναι. Νόμιζα ότι θα λέγε έχουμε μαζί μα τον Venom. <laughs> Venom. <laughs> A life in therapy. <laughs> <laughs> Αλλά θα τα πούμε αυτά. Mm, Vodafone TV. <laughs> <laughs> Στην πορεία, ναι, λοιπόν, σίγουρα ή, καταλάβατε ότι είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για το Venom oh. The Last Dance, που είναι Μάλλον το τελευταίο, ας πούμε, αντίο του Tom, του, Hardy, Tom Hardy στο, ρόλο, στο ναι. ρόλο, ναι, και στο franchise. ας πούμε αυτό. Ναι. Αλλά θα το συνδυάσουμε πάρα πολύ έτσι, οργανικά, θα έλεγε κανείς, με το Ανώρα, που είναι <laughs> επίση η έτερη μεγάλη ταινία τη εβδομάδα. Ναι. Και επειδή θέλαμε να τα ε, συζητήσουμε και τα δύο, γιατί και αξίζουν κατά κάποιο τρόπο και μας αρέσαν και τα δύο το καθένα, εντάξει, άλλο θα τα πούμε Ναι, ναι, ε, στην ναι, κλιμακά ναι, ναι. τους στην κλιμακά ναι. τους, ναι, μας άρεσαν ε, θέλαμε κάπως να υπάρξει μια σύνδεση και λόγω του Θοδωρίνου σου πω κάτι και τα δύο προσπαθούν να είναι λίγο έχουν κάποιες χρειάσεις ρομαντικής κομμεντή οπότε, οπότε υπάρχει αυτό το link το υπάρχει. πουλάμε καλά. Θα μα πείτε στο Facebook group στις δύσκολε ώρε. Σε οποιαδήποτε περίπτωση αυτά έχουμε μαζευτεί να πούμε. Άντε, ναι, ναι, ναι. Α πούμε, νομίζω ότι είναι πιο ταιριαστό από. Ας πούμε, το μεγάλο μου παράπονο για το, για το αυτό και ο λόγο που ας πούμε, το βάζω ένα τσικ κάτω από το προηγούμενο. Ε, είναι ότι προσπαθεί να το ταιριάξει με μια αυτή μυθολογία για τα συμβιωτικά και κάπω είμαστε φασί. Ειλικρινά δεν με νοιάζει. Δηλαδή, πραγματικά δείξε μου τον Έντι με τον Βένομ εκεί πέρα να, να κάνουμε μπίκερινγκ. Έχουμε να μπί δούμε κέρι. εδώ, έχουμε έρθει να δούμε Και το Γκομενλίκι εκεί πέρα. Ναι, εκεί οπότε το... ναι, αυτό ήταν πιο ατέργαστο από αυτό που προσπαθούμε <laughs> να κάνουμε εμείς τώρα εδώ πέρα, πιστεύω. <laughs> Ε, με τι θε να ξεκινήσουμε, θε να το πάμε με Βένο, μια που ούτω ή άλλω κάπω την κάναμε την μπουκά ναι, για τη συγκεκριμένη ναι, ταινία. Ναι, Όπω πάντα θα κάνουμε Μένω. ένα γενικό συμπέρασμα, α πούμε, μια σύνοψη και μετά θα μπούμε και σε spoilers. Τι so you know, αλλά θα έχετε μια προειδοποίηση. Α, τότε περιμένουμε να κάνουμε spoilers, μήπω θα αφήσουμε για το τέλο. Μήπω θα πούμε για το ανώρα πρώτο τότε. Οκ, mm, ίσω. Okay, Μην τον κορμό, θέλω να ακούσει όλο τον κορμό. ωραία, ναι, ναι, ναι. Το ανώρα λοιπόν. Πάμε το ανώρα ναι, ναι. λοιπόν. <laughs> το, ε, συγγνώμη για το false teaser αυτό. Ναι, θα περιμένουμε. Δεν θα είμαστε και στο υπόλοιπο του ανώρα. Ε, ε, είναι ο χρυσό μα φοίνικα ναι. ο φετινό του Σον Μπέικερ, τον οποίο έτσι του έχουμε αδυναμία στο podcast αυτό γενικά. Δεν ξέρω αν έχει φανεί σε εσά, ναι. αλλά γενικά τον αγαπάμε και πολύ. Ότι... Κάσο λέει από εδώ και από εκεί τον έχουμε αναφέρει αρκετέ φορέ. Δηλαδή, εμεί ναι, δεν ναι, ναι, τον ναι. έχουμε αναφέρει. Γενικά, ναι, όντως... δεν ξέρω αν έχουν καταλάβει, αν έχει διαφανεί ότι όντω ναι. είναι από. Ναι. Α... είναι πολύ αγαπημένο μα, α πούμε. Δεν ήταν ποτέ και από του αληθινά γνωστού Δηλαδή, το ξέρουμε οι άνθρωποι που είναι να. Το ξέρουμε, δηλαδή ναι, ξέρει να ασχολείται λίγο με φεστιβάλικά, λίγο τέτοια. Κάπω τον το ξέρει, σαν οντότητα, mm. αλλά δεν, δεν, δεν ήταν ποτέ όντω γνωστό σκηνοθέτη. Και ειδικά η Ελλάδα, παρότι οι νύχτε πremγιάρα που μόλι πέρασαν ήταν το πρώτο φεστιβάλ παγκοσμίω που του είχε κάνει αφιέρωμα στην φιλομογραφία του ω τότε, όταν είχαν κάνει το αφιέρωμα. shout out στον αδερφό μου, τον νεκτάριο τότε στι νύχτε πremγιάρα, τώρα στο Φεστιβάλ Ναι, τότε στο νύχτε πremγιάρα που το είχε Το είχε προγραμματίσει, το είχε, ναι. Πάριστε, ναι. Ε, αλλά α πούμε, θα έλεγα ότι από όλε τι του περισσότερο έχει ακουστεί εδώ το Florida Project. Το Florida και και προφανώ είχε, είχε να κάνει και με την έκθεση του και ω προ τα Όσκαρ. Δηλαδή, ναι, κάπω έτσι. Είχε κιόλας. Ναι, είχε μια οσχολική υποψηφιότητα κιόλα. Ναι, ναι, ναι. Είχε ο Όσκαρ γενικότερα και είχε βγει Αντρικού για τον Willy Dafoe. Σωστά. Αλλά γενικά, ας πούμε, να, ενώ και το Red Rocket που ήταν η τελευταία του πριν το ώρα ταινία είχε διανομή, δεν είχε βγει ποτέ. Δεν είχε βγει ποτέ, ναι. Εμ, υπάρχει γενικά μια δυσκολία. Αλλά ακόμα και στα μέρη του, mm. την Αμερική ενώ τι Ηνωμένε Πολιτείε, mm. ε, είναι από αυτού του δημιουργού που ναι, μεν κάνουν ό,τι γουστάρουν στη γωνία του και βρίσκουν χρηματοδότηση κλπ. Αλλά ε, δεν είναι. Όχι, όχι, household name δεν είναι. εμ... δεν mm. μπορεί τίποτα. Κάνει, πολύ, κάνει απλά πολύ φθηνέ, πραγματικά ανεξάρτητε ταινίε. Δεν, δεν είναι ενδιαφέρει. Θα μπορούσε. Mm. Ρε, παιδί, με αυτός μετά τα δύο πρώτα, ειδικά όταν είναι, έκανε το breakthrough με το Tangerine. Mm πόσο μάλλον με το Florida Project, θα μπορούσε ο άνθρωπο κάλλιστα και πανεύκολα μετά. Δεν σου λέω να έχει παρά κάνει στον Διακό. Δεν, δεν είναι εκεί το ενδιαφέρον του και φαίνεται, ρε παιδί μου. Θα μπορούσε κάλλιστα να έχει πάει στην Searchlight ή στο οποιονδήποτε. Να κάνει από αυτά τα ανεξάρτητα που δεν είναι πραγματικά ανεξάρτητα, μας λέει Καταλαβαίνετε τώρα τι λέμε. Αυτά τα ανεξάρτητα <laughs> που κοστίζουν 25 τα εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που ήταν και... κάποτε η MiraMax, που ναι, τα λέγαμε λοιπόν. ανεξάρτητα και τέτοια. Αυτά, <laughs> <που> αγορα... <laughs> αυτά που αγοράζονται πλέον από streamers για 14 εκατομμύρια δολάρια στο Sundance. Ναι, ακριβώ. Δεν ήθελε ποτέ να κάνει κάτι τέτοιο, δεν τον ενδιαφέρε ποτέ να κάνει κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπο ξεκίνησε με, με iPhone να γυρίζει τι ταινίε του. Πραγματικά θέλει και την ισχύ του και μικρότερου scale ιστορίε ούτω ή άλλω, που δεν απαιτούν όλο αυτό το, αυτό, αυτό το budget και αυτό το, τον, τον χαβά βασικά που φέρνει mm. ένα μεγαλύτερο budget. Τώρα όμω είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω από εδώ και πέρα τι γίνεται. Γιατί το Ανώρα. Ναι. Yeah. Κέρδισε, όπω είπαμε, το Χρυσό Φίνικα φέτο από μια επιτροπή που ηγεί το Ιγκρέτα Γκέρουιγκ. Έχει μια σιγουριά στην κούρσα των Όσκαρ. Δεν μιλάω να πάρει βραβείο άξο, αλλά, σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακουστεί στα Όσκαρ με πάνω από μια υποψηφιότητα. Το θέλω. ανώρα. Ναι, οπωσδήποτε. Από ανώρα... Anora... Δηλαδή δεν θα μιλάμε για, μια υπο... για, για ένα ξέρεις, boom τύπου Νταφόε στο όχι, Florida όχι, Florida Project. Εγώ... Θα... Εγώ, θεωρώ ότι θα... εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή μπορεί και να για μένα μπορεί να είναι η επιλογή μου για καλύτερη ταινία. όχι η επιλογή μου προσωπικά, δηλαδή ότι εγώ θα το ό, δυνανώ, ό, και ότι δεν ότι Εγώ θεωρώ ότι θα το πάρει. Mm -hmm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το καλύτερη ταινία στο εκπρόσωπο εκεί το βλέπω να πηγαίνει. Ναι, ε... Παρότι είναι πολύ ανοιχτή φέτο η κούρσα, καλύτερη θα πούμε ταινία, άλλη φορά. Καλύτερη σκηνοθεσία. Το αλφα, το αλφα γυναικείου γυναικείο... Το αλφα γυναικείου ρόλου, να σου πω κάτι. Εγώ αυτή τη στιγμή θα το πάρει. Άξο αυτή τη στιγμή θα το, το πάρει. Το και στην εκπομπή ότι αυτή τη εβδομάδα ότι εγώ θεωρώ ότι θα φτάσει και μπορεί και να το σηκώσει. Εγώ πιστεύω ότι θα το πάρει. Ναι, δεν δεν βλέπω πια θα το, το πάρει απέναντι. Δηλαδή Κάτσε να δούμε. Μπορεί να δίνει την κατηγορία δηλαδή, αλλά. Ναι, εγώ νομίζω ότι Let's see, θα, γιατί πολλά περίεργα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια και κάτι άκυρε Τζοντι Φώστερ να προκύπτουν σε κατηγορία. Θέλω να πω ότι τα Καταρχάς, πάντα μπορούν να γίνουν. Τζοντι Φώστερ τώρα τη φταίει. Δεν μιλάω την ίσχυη Τζοντι τη Την έχουμε λατρέψει την Τζοντι Φώστερ. Όσο, Θέλω, ό, 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 πω. όσο θέλει άκυρη να εμφανίζεται για το Λοιπόν, ήταν πολύ καλή και στην ταινία κιόλας, απλά δεν την περιμέναμε ρε παιδί μου, δηλαδή... Stay... Για ποια ταινία λε τώρα? Έλα μωρέ, αυτό που κολυμπάγανε στο Netflix. αυτό που Netflix. κολυμπάγανε, καλά, αυτά τώρα... Ωραία, κατάλαβες, yeah, να, yeah, αυτά, yeah. αυτά, αυτά με εκνευρίζουν, Τέλο πάντων. Το ανώρα λοιπόν, είναι έτσι ένα κράμα ειδών. Δεν μπαίνει πάρα πολύ... Εύκολα σε κουτιά, παρότι ήδη έχουμε αναφέρει τη χρειά ρομαντική κομμεντή που, που έχει. Αλλά έχει και πολύ σκρούμπολ κομμωδία μέσα. Έχει σίγουρα δράμα μέσα. Mm. Στην τρίτη του ας πούμε, πράξη διαφαίνεται κατάφορα. Στην τελευταία σκηνή κατά βάση. Ακόμα και ω προ την κομμωδία έχει πολύ ενδιαφέρον ότι πιάνει από φόρμε παλιέ, δηλαδή θέρτη, χολιγουντιανό θέρτη, Έρνστ mm. ε, Lubitsch και Χόξ mm. και τέτοια. Αλλά έχει και AIDS. Hey, τις... λαϊκό, λαϊκή κομμωδία μέσα. Δηλαδή δεν το. ξέρεις, ε, το προηγούμενο έχει αναφερθεί ω προφανή. Έχει πούμε, και risky business μέσα. Αναφορά, ναι, έχει τη σκηνή από το risky business. Αλλά έχει και. Α πούμε, ο Μπέικερ έχει αναφέρει και το. και το Coming to America mm. του Τζον Λάντι ω βασική αναφορά. Επειδή λέγαμε πριν ότι δεν είναι πραγματικά γνωστό το τη και οι ταινίε που δεν έχουν παίξει ποτέ στην πραγματικότητα mm. σε ευρύ κοινό έξω από το φεστιβάλ. Είναι κάπω. Είναι, είναι και λίγο ηρωνία κιόλα γιατί. οι ταινίε του, όντω, αν κάτι σαν τι δει, δηλαδή άσχετα το, 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 το τι πραγματεύονται και το θέμα του κτλ., τα οι ταινίε σαν, σαν κατασκευέ mm. είναι πολύ. εγώ θεωρώ τουλάχιστον, είναι πολύ, είναι πολύ mainstream πράγμα. Πώ να το πω δηλαδή, έχει κατασκευή μια ξέφρενη α πούμε αυτό. Έχει... Δεν είναι κάτι yeah. που το βλέπει σε ψωρίζει. Σε... Είναι τύπου τώρα αυτό, είναι, είναι απαιτητικό viewing. πως να το πω, Είναι όχι, πάρα, πολύ εύκολο πράγμα. Κυλάει, κυλάει, πάρα πολύ. όλοι τι ταινίε είναι πάρα πολύ watchable. Και το Tangerine, α πούμε. Δηλαδή, σαν να βλέπει Αλμοδόβαρ. Και ξέρεις. το Tangerine. Ε, εγώ θεωρώ ότι μέχρι και, σε, και ένα σημείο και το Red Rocket. Είναι ίσω η πιο ζωρική ταινία του λόγω. Είναι μακράν η πιο ζωρική ταινία του. Είναι πολύ σκληρή ταινία, πολύ δύσκολη ταινία. Αλλά όχι ω προ το WhatsAppill. Αυτό του. γίνεται δύσκολη θεματικά ενώ τη βλέπει. Ακριβώ. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι ο συγκεκριμένο δημιουργό έχει ας πούμε, αφοσιώσει, αφιερώσει μεγάλο μέρο τη καριέρα του ε, στο να εξερευνά ε, την καθημερινότητα, τα όνειρα, τι ελπίδε των ανθρώπων που εργάζονται στο σεξ. Mm -hmm. Οπότε σε ένα ξέρεις, αμερικανικό σινεμά που σε βρία διανομή υπάρχει ένα συντριτισμό. Κάπω έτσι εξηγείται γιατί δεν ε, έχει κάνει μπαμ νωρίτερα ενδεχομένω. Mm. Πάνω σε αυτό που λες, δηλαδή, ότι όντως, όντω κατασκευαστικά. Yeah. ναι. είναι, είναι σημαντικό είναι... το θέμα. Δηλαδή, ακόμα και, ακόμα και τα settings αυτά τα οποία ασχολείται, ο, ο τρόπος τρόπο που πάντα. Πάντα, όχι. Το, το, τώρα ίσω έχει έρθει πιο πολύ κουβέντα σε αυτό το πράγμα όσον αφορά την εκπροσώπηση και το ποιο λέει τι ιστορίε κτλ. και τα κτλ. Mm -hmm. Αλλά όταν ο Σον Μπέκερ έκανε από το 2004 ταινίε που είχαν ω κέντρο τη αφήγησή του αυτού του ανθρώπου που βρίσκονται έξω από το τέλο πάντων από το, το mainstream. Mm -hmm. Δεν θεωρώ ότι ήταν τότε καθόλου καν στη σφαίρα της συζήτησης αυτό το πράγμα. Δηλαδή μέχρι και το, μέχρι και το Dallas Buyers Club, ξέρω εγώ, <Ρι> ε... οι ιστορίες ας πούμε, πιο περιθωριακών, ε, απόκλινων ηρώων, ε, τέλος πάντων, λέγονταν μέσα από την οπτική του, του Λευκού που, που ανακαλύπτει αυτούς τους κόσμους. Και ήτανε... Του Λευκού straight ενώ κατάλαβες. <Ρι> <Ρι> που ανακαλύπτει <Ρι> αυτούς τους κόσμους και ήταν σε φάση, α, έτσι ε, υπάρχει αυτός ο κόσμος, τον αποδέχομαι, ας πούμε κάπως. Δηλαδή υπήρχε <Ρι> <Ρι> πολύ αυτή... <Ρι> Χρειαζ, χρειαζό ήταν να υπάρχει ένα ας πούμε LinkedIn τέτοιου τύπου δηλαδή, ναι, δηλαδή ένας και... άνθρωπος ναι, να, ναι, 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 το, το, παράθυρο σου ναι. εσένα του θεατή, εσένα του θεατή όχι παρόμοια με χαρακτηριστικά κοίταξε να δεις, ναι, mm. ναι, ναι, δεν θα σε δυσκολέψω πάρα πολύ θα, θα πω κι αν εσύ ανακάλυπτες ένα τέτοιο κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Ήταν που, αυτή η λογική. Που είναι πάρα πολύ χολικουδιανή συνταγή αυτή. Α, 100%. Ανέκαθεν. 100%. Και δεν υπήρχε αυτή η λογική του. Γιατί ο Σουμπέκερ, όλε τι ταινίε του είναι πάντα POV. Δεν υπάρχουν τέτοιοι. Τέτοιου τύπου, α πούμε, avatar χαρακτήρε. Avatar, όπω το περιέγραψε. Ναι, 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 ναι. Δοχεία, υπά... δοχεία, δοχεία, δοχεία τέτοια. Ναι. Δεν υπάρχουν στο σινεμά του. Ποτέ τέτοιοι χαρακτήρε. Είναι πάντα. Ξέρεις, ο... Όχι, ακολουθούμε Ο μετανάστη. Ο... ο... Μαύρη εξεργάτρια ο... στο ναι. Ελέινα, ο Αφρικάνο ε, ναι. γκρίφτερ, α πούμε. Ο. Η. Ξεργάτρια. Τάδε, τάδε, ναι, ναι ναι, ο... ναι, ναι. Είναι, πάντα... είναι τα φτωχά παιδάκια. Είναι, δεν υπάρχει η οπτική του. Ακόμα και ο χαρακτήρα του Νταφό, α πούμε, που υπήρχε στο Florida Project. Είναι εντελώ. Όχι, είναι περιφερειακό. Είναι περιφερειακό. Δεν, δεν είναι η δεν είσοδό σου στην ταινία, σε Και μάλιστα είχα ανησυχήσει όταν είχε ανακοινωθεί η ταινία, επειδή ήξερα ότι θα κάνει μια ταινία με αυτό το θέμα. Όταν ανακοινώθηκε ο Νταφόε, λέω. Εντάξει, αναμενόμενο ότι κάποια στιγμή θα το θα έκανε, γινόταν, έτσι, θα γινότανε, γινόταν, ναι, αλλά θα πει την ιστορία προφανώ. <laughs> <από> το <οποίο laughs> μπαι, του mm. Νταφόε, προφανώ. Δεν το έκανε καθόλου αυτό όχι, το πράγμα. όχι, όχι. Ναι. όχι. Και είναι πάντα και πάρα πολύ. Είναι τόσο ζωντανό ο τρόπο που σκηνοθετεί του χαρακτήρε του, που καμιά φορά ξεχνά και ότι. Σε έναν βαθμό, καρικατουρίζουν και λίγο. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί κάποια πράγματα να είναι πιο τυποποιημένα σε αυτού από ότι μπορεί να καταλάβει την ώρα που του παρακολουθεί, γιατί είναι ένα ένας ρεαλισμό με τη σφραγίδα του Σον Μπέγκερ. Είναι συγκεκριμένο και δύσκολο να μπορεί να το περιγράψει κιόλα. Είναι όντω να είσαι εκεί και να ζει μαζί με του χαρακτήρε μέχρι να τελειώσει ταινία. Mm. Ε, όσον αφορά την Ανώρα, μια πολύ μικρή περιγραφή. Η Ανώρα ναι. λοιπόν είναι μία. Stripper, η οποία γνωρίζει ε, στο κλαμπ που εργάζεται έναν ρωσόφωνο ε, γόνο ας πούμε πλούσιας οικογένειας, mm -hmm. ε, αλλά πολύ πλούσιε από ό,τι διαπιστώνει εν τέλει. δηλαδή πρώην Σοβιετικών Ολιγαρχών φάση. <laughs> δηλαδή ναι, ναι, ναι. στην αρχή σου λέει ένα λεφτά είναι που ξέρω εγώ, makes it rain, α πούμε. Αλλά όχι, είναι, είναι Google οι άνθρωποι αυτοί. Ναι. Ε, ναι. Ε, δηλαδή, <laughs> ωραίο, ωραίο, ωραίο <laughs> τρόπο <laughs> να, 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 να διαχωρίσει το είδο του πλούτου. <laughs> είναι, <laughs> είναι, <laughs> είναι, είναι Google αυτοί οι άνθρωποι. Είναι, είναι, Google. Ναι. <laughs> ε, οπότε εκείνο αρχικά την προσεγγίζει. Ε, να είναι κάτι σαν την ιδιωτική του χορεύτρια, να μην συναντούνται δηλαδή μόνο στο πλαίσιο του κλαμπ. Mm -hmm. Και κάπω έτσι ας πούμε, αναπτύσσουν μια σχέση πιο προσωπική και εν τέλει αυτό την έχει δαγκώσει και λίγο τη λαμάρη να τη προτείνει και να παντρευτούν. Ναι. Το οποίο και συμβαίνει. Δηλαδή, συμβαίνει αυτό. Δεν είναι... mm -hmm. Παντρεύονται λοιπόν στο Vegas και πάρα πολύ γρήγορα ε, η πραγματικότητα του χτυπάει literal την πόρτα, δηλαδή τη σπάει την πόρτα, <laughs> ναι. η πραγματικότητα, η οποία έχει τη μορφή κάτι Ρώσων και Αρμενίων μπράβων, απεσταλμένων της οικογένειας, ε, που σκοπό έχουν να ακυρώσουν αυτό το γάμο, γιατί προ προφανώς το μάθανε οι δικοί του που είναι στη Ρωσία, ότι Ά, ο δικό μα. Πέρα από τον να ξοδεύει την περιουσία μα στην Αμερική, πήγε και παντρεύτηκε μια stripper και θα μα κάνει ρόμπο. <laughs> Στείλε τον, ε, ξέρω εγώ. Στείλε τον Χάχα τον... σου και αν συνεφέρω, α, το, 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 τον αυτό. Στείλε τον Άιφερ το, μάνατζερ το, το τη οικογένεια, Άιφερ αυτό, Άιφερ εκείνο να, ναι. να τους χωρίσει. Και ξεκινάει έτσι ένα. Τι να πω. Ε, ε, ένα εξωφρενικό οδηπορικό στη Νέα Υόρκη, στο, στα... Όχι, στο Coney Island τέλο ναι, πάντων. Ναι. Ε, που κρατάει όλο τη νύχτα, έχουμε δει τέτοια. Σε τύπου, ανκα, γενικά σε αυτοί brothers, έτσι, βλέπεις μέσα. Αν κατ' gems και... Mm. Ναι. Ε, που Αυτό το μέρο, δηλαδή το πρώτο μέρο ας πούμε, είναι αστείο, αλλά είναι και, είναι και ρομάντζο, η πρώτη πράξη. Η δεύτερη γίνεται... Κομμωδία κανονική, κανονικότατη. Κανονική είναι από αυτή. Δηλαδή ξέρεις, είναι αυτό το τελείω παλιακό πράγμα με την καλή έννοια. Το λέω mm. δηλαδή, παλιωμοδίτικο. Η καπάτσα ηρωίδα με τη χρυσή καρδιά που δεν μπλέκει και δεν σου εστάλει σε καμία και είναι αφυρόστομη. Ναι, και, και είναι να μουκάρουν τώρα αυτοί οι Εσύλλε. Όποπο, πω, 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 τι θα δούμε, τι έχουμε να δούμε. Τρομάζει εκ μέρου τη. Δηλαδή εγώ όταν έγινε. Τρομάζει εκ μέρου τη και μετά από λίγο τρομάζει εκ μέρου του. σε φάση που έχουν παθεί. Πού πλέξανε με αυτήν. Ε, με όλα τα εφτράπλα που έχουμε δει σε διάφορε ταινίε να συμβαίνουν, ε, όταν κάποιοι χαρακτήρες ψάχνουν άλλους χαρακτήρε και μέσα στο διάρκεια τη βραδύ γίνεται ένα χαμό. Mm. Ε, και η τρίτη πράξη αρχίζει να ρίχνει του τόνου σιγά-σιγά. Παραμένει βέβαια, έχει και εκεί το χιούμορ, το, mm -hmm. χιούμορ τη, φυσικά. Ε, μέχρι ένα φινάλε που σου θυμίζει ότι Σον Μπέικερ βλέπει το σύνορα, δεν έχει κάνει λάθο. <laughs> ε, και. Είναι φανταστικό ναι. Είναι από τα πιο ωραία φινάλε που έχω δει στο Αμερικανικό Στομάτι τα τελευταία χρόνια. Είναι πάρα, πάρα πολύ ωραία φινάλε. Νομίζω Εμένα ότι. Δεν θέλω να. Προφανώ δεν θα το προδώσουμε το τέλο. Όχι, δεν θα πούμε τι γίνεται στο τέλο. Αλλά πέραν του ότι. Ε, κολλάει στο DNA όλη τη φιλμογραφία του Μπέικερ που είναι. στα τα ώρα του Αμερικανικού ονείρου. Τα εμπόδια, τα όρατα που μπαίνουν όταν νιώθει ότι έχει μια ευκαιρία για ισότητα. Και γενικά ευκαιρίε. Γενικά ευκαι... Ε... αυτό. Γενικά είναι γενικά γενικότερα ευκαιρίες. Ευκαιρίες. Είναι γενικότερα το έχω. Εγώ αυτό παραμύθι με το οποίο. <σχελίδι> Όλα τα παραμύθια με το έχει μεγαλώσει, α πούμε. Οκ. Ε, okay. εγώ... εγώ, μπορώ να παίξω σε αυτό. Δηλαδή έχω <σχελίδι> θέση σε αυτό το πράγμα. Ξέρεις, <σχελίδι> <σχελίδι> Είναι... Μήπω, γιατί είναι ένα πολύ επιφυλακτικό χαρακτήρα στην αρχή. Ναι, ναι, ναι. Και μετά αυτό βλέπει ανάγλυφο πάνω τη το μήπω, μήπω θα του βγαίνει τώρα αυτό. Ναι, και μήπως... Τώρα είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, ναι. Όντω. Και μάλλον γίνεται. Οπότε, OK. Ναι. Go with the flow, σαν να σκέφτεται yeah. Αλλά εκτό όλων αυτών, νομίζω ότι είναι και πολύ. Ε, η ταινία αφορά πάρα πολύ το πώ είναι να... να σε κοιτάζουν με έναν συγκεκριμένο πούμε, τρόπο. Όλη σου τη ζωή. Mm -hmm. Και η Ανώρα και όλα. Ε, και αυτό πάει και πάρα πολύ στην ερμηνεία τη Μίκη Μάντισον. Ένα χαρακτήρα που πρέπει και το κοινό και οι χαρακτήρε εντό τη ταινία με το που τη δουν να βγάλουν συμπεράσματα γι' αυτή. Ναι, ναι, ναι. Είναι μια πολύ σημαντική κομμωδία εκ μέρου από πολλέ απόψει. Ε, τρομερή, μαγική Μάντισον, πραγματικά. Ε, να, σε, να σε κοιτάζουν λοιπόν με έναν συγκεκριμένο τρόπο και μετά το τι σημαίνει το να βιώνει κάποιο να σε βλέπει στα αλήθεια για πρώτη φορά. Mm. Ναι, γιατί, γιατί, όλη αυτό τη ύπαρξη ναι ναι, 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 είναι πάρα πολύ. Είναι, είναι οπτική. Είναι, mm. είναι, είναι εκεί για να την κοιτάνε, α πούμε. Λίτερα, δηλαδή είναι η δουλειά τη, α πούμε, πώς το λένε. Είναι... Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, ναι. Ε, ε, στρίπερ, ναι. Είναι, είναι πραγματικά. Και έχει ζήσει έτσι, το έχει κάνει πολύ ενσώματο το πώς την, Το πώ την κοιτάζουν α. οι άνθρωποι και οι άντρε. Αντικατοπτρίζεται και, και στο, vibe τη γενικότερα. Δηλαδή είναι όντω. αλλάζει και στην πάρα αξία πολύ το... Την ίδια. Πώ την εκλαμβάνει η ίδια. Ναι, 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 ναι. ναι. Σωστά και περνάω όλα αυτά. Είναι, είναι πραγματικά φανταστική, είναι φανταστική και πραγματικά το βρίσκω πάρα πολύ εντυπωσιακό το πώ ο Μπέικερ. παιδί μου είναι από αυτά που λε ιδεόνερο τώρα αυτός Γιατί αυτή δεν είναι ότι ήταν κάποια. Πώ να το πω, Δηλαδή, και την έχουμε δει σε δύο-τρία πράγματα. Mm. Και, και είναι memorable mm. κιόλα. Έχει πολύ memorable Ναι, και είναι και από τι λίγε επιλογέ του Μπέκερ γενικά διαχρονικά που όντω τον έχει δει αυτόν τον άνθρωπο κάποιε φορέ. Γιατί συνήθω ναι, δεν ναι, πάει σε. Συνήθω δεν είναι καθόλου μεγάλο. Αν ξέρει τον ταφό, ε. ε νομίζω... Αν ξέρει τον ταφό. Το... Oh, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή. Και ο... Και, ο... και ο του Red Rocket ήταν, Του Red Rocket, το το που το ήταν. Προνο... Ήτανε... <laughs> εντάξει, προ Ναι, αλλά. Εντάξει, ναι, κάποιοι τον ξέρουν από το MTV κάποτε. Ναι, ναι. Ναι, ναι, δεν ήταν. Όχι, Σταρ δεν ήταν άνθρωπο. Ούτε έκαναν ερχόμενο αυτή. Πε ότι έχει κάνει και. Αυτή έχει κάνει, ναι. Έχει κάνει και ένα scream που τη θυμάσαι γιατί είναι και Έχει κάνει το scream και το. Δηλαδή, άμα άμα δείτε τη φάτσα τη και αναρωτιέστε από που τη θυμάστε, γιατί είναι όντω φάτσα που δεν την ξεχνάτε. Είναι από το scream... Του 22 mm. και, το, και από το κάποτε στο Hollywood του Ταραντίνο, που είναι μέσα στην, στην οικογένεια Μάντσεν. Γενικά εσείς. δολοφονική στα πάντα μέχρι τώρα. Είναι... Στα ε... ώρα δεν είναι. Δεν θέλω να πω γιατί, αν κάποιο δεν έχει δει το Scream και το κάποτε στο Hollywood δεν θέλω να κάνω spoiler που είναι η παρατήρηση που αφορά το χαρακτήρα τη, αλλά άμα τα έχετε δει και τα δύο, συμβαίνει κάτι πολύ παρόμοιο στο χαρακτήρα τη και στι δύο ταινίε. Το οποίο είναι μια πολύ περίεργη σύμπτωση να έχει συμβεί δύο φορέ. Τέλο πάντων, το μόνο που θα κάνω για το Ανώρα είναι ότι δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα στο χαρακτήρα τη και στο Ανώρα. Όχι, όχι, όχι. Μην φοβάστε Όχι, όλα καλά. Δεν κλείνει έτσι τέλο πάντων η ταινία. Ελπίζουμε τα καλύτερα για την Ανώρα εκτό ταινία. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ναι, ρε, αυτό που λέγαμε πριν κιόλα είναι πολύ. Δηλαδή, άμα επισκεφτείτε πάλι το Florida Project και το δείτε για πρώτη φορά. Είναι πολύ ανάγλυφο αυτό το πράγμα. Σαν λογική. Είναι νομίζω η ταινία του που είναι πιο. Κονσεπτικά τουλάχιστον είναι πιο on the nose σε σχέση με το, το, με το τι κάνει μέσα από το σινεμά του ρε παιδί μου. Δηλαδή, αυτό το, το ότι είναι τα, τα, τα φτωχά παιδιά και η mm. τύπησα που τα μεγαλώνει. Τα μεγαλώνει. Ό,τι μπορεί κάνει κι αυτή η πούμε. Ό,τι μπορεί κάνει. Paycheck ε, με paycheck σε κάτι μοτέλ τη κακιά ώρα. Και είναι κυριολεκτικά. Βλέπουν την Disneyland. Που είναι σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν, με το, με το ότι εκεί το όνειρο και εμεί είμαστε εδώ και δεν μπορούμε να φτάσουμε Α, εκεί βάρυνα, τώρα και, γιατί θυμήθηκα το και έχει αυτό το εκπληκτικό φινάλε ας πούμε, το, μου κάνει, το οποίο εξ αρχής με σώκαρε το πως μπορεί κάποιος να το διαβάσει με άλλο τρόπο αυτό που αλλά... σου έλεγα ότι κάποιοι το είχαν δύο ως happy ending ναι, και όχι, ήμουν σημασία να πεθάνω τα πιο, εδώ, πιο, το πιο το devastating το πράγματα που έχω δει στη ζωή μου ας πούμε. Ε, οπότε ναι αυτό είναι το σημάδι αυτή, δηλαδή, αυτή είναι κάπως η η ευαισθησία του και φαίνεται και είναι, το Florida Project είναι μια καλή εκπροσώπηση και αυτό που λέγαμε πριν. Παιδί, ότι είναι μια ταινία η οποία, άμα τη δει καθαρά σαν entertainment, mm. έχει εμπνευστεί από κάτι παλιά, μικρού μήκου, τηλεοπτικά. Ξέρεις, με παιδάκια που κάνει καταλιέ, ξέρω εγώ. Ναι, είναι, ναι, ναι. είναι τέτοια μικρά. Πώ το λένε, μικρέ περιπετιούλε. Σαν, σαν, μικρά κρύμμενα σχέδια ή οτιδήποτε. πολύχρωμο, ξέρει. Είναι ένα τέτοιο πράγμα. Και κάπω μέσα σε όλο αυτό προφανώ περνάει αυτό στο οποίο καταλήγει mm. στο, στο τέλος, είναι η κεντρική του θέση. Ε, οπότε κάτι αντίστοιχο είναι και το, και το Δηλαδή αρκετά μου το θύμισε πολύ σαν δομή ναι, το ναι, ναι, ναι Florida βεβαίως. Project. Ε, το Tangerine το θυμίζει ε, από άποψη, ίσως έχει τη, τη, μεγαλύτερη συγγένεια σε σχέση με την ίδια την ηρωίδα δηλαδή που... Ναι και ο ρυθμός του είναι πιο, δηλαδή, είναι πιο ακριβώς. ζωηρό, είναι πολύ... Ακριβώς. Στηλιστικά, νομίζω ότι μου φάνηκε πιο σίγουρος από ποτέ. Ε, θα τάξη, πω. ναι, είναι, γενικά είναι είναι όντω είναι εντυπωσιακό. Είναι πολύ σίγουρο πάντα, ρε παιδί μου. Αλλά ναι, δηλαδή πια ξέρει πολύ καλά το σινεμά, ξέρει πολύ καλά. Κοίτα, θα πω ότι σε σχέση με, ας πούμε, με το, με το Tangerine, καλά το Red Rocket είναι λίγο διαφορετική περίπτωση όντω και αξίζει να την ταινία. Πολύ, είναι μια πολύ δύσκολη ταινία, δηλαδή πραγματικά ναι, πολλά ήμασταν, disclaimer. Ήμασταν, ναι, ήμασταν Προβληματισμένη με το δωρή. <ετόροι> ναι, <ετόροι> ναι, ναι. Εγώ δεν δε έχω προβληματισμό ω προ το. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι όχι, όχι. Μέσα μα, πώ ε, να σου πω. Αποβαρύναμε, Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και είναι ναι, είναι πολύ δύσκολη ταινία. Αλλά νιώθω ότι το είναι λίγο ίσω είναι λιγότερο, παιδί μου. έχει λιγότερο ψωμί σε σχέση με κάποιε από τι άλλε του ταινίε. Αυτό. Και το μόνο άλλο παράπονο που θα έλεγα που θα είχα είναι ότι είναι το είδο τη ταινία που. Δεν υπάρχει λόγο να είναι 2 ώρε και 20 λεπτά. It's fine. Δεν είναι ότι κάτι συγκεκριμένο, α πούμε, θα έλεγα. Ναι, αυτό δεν πει. Ναι, ναι, αυτό... Ναι. Αλλά κάπω όλο, όλο λίγο πιο tight. Θα μπορούσε να είναι ένα ωραίο. Κατοστάρι. Ένα... Κα... Ξέρεις, ναι. δεν ναι. χρειάζεται να είναι 2 ώρε και 20 λεπτά. Είναι mm. κάπω τεντώνει. Δεν ξέρω αν θα το πήγαινα κάτι τέτοιο. Τόνιωσα λίγο να τεντώνει. Αλλά θα έκοβα ένα δεκαλεπτά και αν μη τι άλλο. Ναι, Φυταρτάκι είναι, είναι λίγο πιο μπρίσκ. Λίγο πιο πάμε. Δεν ναι, χρειάζεται ναι, ναι. τόσο πολύ. Ναι. Αλλά τέλο πάντων, αυτά είναι τα, τα παραμονά μου. Γενικά είναι μια πάρα πολύ, ωραία ταινία. Ε... Πριν περάσουμε για το Venom, απλά θέλω να είμαι περίεργη για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Γιατί τώρα θα πάει σε άλλο level ε... επιτυχία νομίζω. Εγώ θέλω να δω ότι. Καταρχά, να πούμε ότι η ταινία βγήκε στην Αμερική την προηγούμενη εβδομάδα σε πάρα πολύ λίμιτη. Βγήκε mm. σε έξι αίθουσε σε όλη την Αμερική. <laughs> Αλλά είχε ένα ξωφρενικό μεσόωρο εισιτήριων. Έκανε, έκανε σχεδόν μισό εκατομμύριο εισπράξει από έξι αίθουσε. Είναι, δηλαδή είναι... πήγανε το... τάπα. Είχε το, δεύτερο, <laughs> με, ναι, <laughs> είχε το δεύτερο μεγαλύτερο μέσο όρο ε, limited κυκλοφορίας ε, τη pandemic era. Η mm. μόνη ταινία που το έχει ξεπεράσει ήταν η πρώτη βδομάδα του Asteroid City. Που εντάξει, αν βγάλει έξι αίθουσες για την ταινία του Wes Anderson... Ε, ναι, ο, που, ξέρεις, του λέτε, Wes Anderson... Προφανώ έχει ναι. μεγάλο, δηλαδή εκεί mm. Πέρα, mm. πέρα παίζει. Είναι το μεγαλύτερο pre-screen average της χρονιάς, που σημαίνει ότι ο κόσμο όρμηξε ρε παιδί μου, θεωρώ ότι θα έχει καλό word of mouth γιατί είναι μια ταινία που περνά καλά. Θα έχει καλό word of mouth και ε, όταν έρθει και η ώρα των υποψηφιωτήτων μπλα μπλα μπλα, θα mm. έχει και δεύτερο κύκλο ζωή ούτω ναι. ή άλλω. Οπότε, για να δούμε. Ε, το ότι πάει καλά, παιδί μου, το ότι πήγε καλά και ότι θα αρέσει, θεωρώ ότι θα το βοηθήσει και θα του δώσει μια ορμή και πιστεύω ότι θα. Πιστεύω ότι οι Critics Groups, όλα αυτά τα πάντα θα το, θα το παίξουν πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο ο σφήνικας, Παρότι δεν ήταν, α πούμε. Για μένα με τίποτα με καλύτερη ταινία του διαγωνιστικού. Δεν μπορώ να σκεφτώ σίγουρα τρει καλύτερε ταινίε Αλλά είναι ένα πολύ ωραίο Χρυσοφίνικα και είναι αυτό που το. Άμα δείτε στο μάγκαζιν, υπάρχει μια μεγάλη συνέντευξη με τον Σον Μπέικερ που του, μίλησα πριν από λίγε μέρε. Με πολύ μεγάλη χαρά. και στο τέλο το είπα αυτό. το το, κιόλα, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ συγκινητικό Χρυσοφίνικα από την Επιτροπή της Greta Gerwig η οποία η ε, Greta Gerwig έχει ξεκινήσει από το Mumblecore mm. το του True Ανεξάρτητο Σινεμά και πήρε την πορεία που πήρε και καλώς την πήρε και την κάνει και φανταστικά ε, το να δίνει αυτή η χρυσοφήνικα σε έναν άνθρωπο σαν τον Σον Μπέικερ το βρίσκω πολύ ωραίο και συμβολικό και συγκινητικό και είναι Μόλι ο δεύτερο Αμερικάνο στα τελευταία 20 χρόνια που πήρε χρυσοφίνικα. Αυτό, 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 Είναι άλλος, τόσο σπάνιο. Ο άλλο είναι ο Τέρεντ Μάλικ. Yeah. Δηλαδή, για να καταλάβουμε. <laughs> <Okay>. <laughs> ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Οπότε μπράβο στον Σομπέκερ, μπράβο και στον Ανώρα. Να πάτε να το δείτε, να παραστείτε πάρα πολύ όμορφα. Και, και μπράβο στην BK Mandison. Πραγματικά. Ναι. Που, πραγματικά. Ναι. Ε, μπράβο και στο Venom. Μπράβο και στο Venom, <laughs> λοιπόν. <laughs> γιατί ναι. το Venom έχει το εξή <laughs> ενδιαφέρον. Ότι όταν, είχαν, όταν είχε βγει η ταινία του 18, θέλω να πω. Ναι. Ε, το πρώτο, ε, 18 νομίζω ήταν. Ε, ναι. Ότι ήταν διασκεδαστικό σε εκείνη την πολύ μετρία ταινία. Ήταν και εμένα, δεν μ' άρεσε εκείνη την ταινία. Ήταν, πολύ... μπορώ να πω, επιθετικά μέτρη ταινία. Ναι. Ό,τι ήταν διασκεδαστικό εκεί, φαινόταν σαν να έχει γίνει σαν ένα διασκεδαστικό κατά λάθο. Σαν, σαν να τους βγήκε σαν ατύχημα, ρε παιδί μου. Ναι. Αυτό δεν είναι δεδομένο όμως ότι σε μια συνέχεια... Επειδή είναι και λίγο μερακλήσιο το Μχάρντι, ο οποίος, παιδί μου, δηλαδή... Κα κάνει επιλογέ, δηλαδή. Κάνει, δεν... ναι, ναι, ναι δεν, δεν είναι. Δεν το φοβάται ούτε να γίνει καρτούν. ούτε τίποτα. Καθόλου, καθόλου. Επειδή δηλαδή, το έχουμε για πολύ σοβαρό το λέω και είναι. Έχει αυτό το. Αρ, παιδί μου, έχει αυτή τη φωνή. Δηλαδή, από μόνο το... του δεν χρειάζεται. Του αλλά θέλω να πω ότι όταν είναι να κάνει σοβαρό, είναι σοβαρό και ναι, γυριλίζει ναι, ναι, και τέτοια. Ναι, 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 ναι. Αλλά ναι, ναι. εδώ άμα δείτε τι κάνει. Δηλαδή... Είναι τόσο σοβαρό που μπορεί να γίνει και κάμπα χωρί να το καταλάβει τον χάρτη. Όχι, εγώ το καταλαβαίνω, πιστεύω. Το καταλαβαίνει Δεν το καταλαβαίνει πάντα. Πίστεψε με. Κάποιε φορέ δεν το καταλαβαίνει. Σε κάτι σειρέ δεν το έχει καταλάβει. Τέλο πάντων. Το ταμπό. Δεν πιστεύω ότι ήταν συνειδητή αυτή η επιλογή. Αλλά οκ. Η επιλογή στο κάτω θέλω να πω. Anyways. Αλλά δεν είναι δεδομένο ότι σε μια συνέχεια, σε ένα sequel, δεν θα γίνουν πάλι τα ίδια λάθη. Και, θα, εκμεταλλευτούν οι άνθρωποι, η δημιουργική ομάδα, αυτό που πήγε έστω τυχαία καλά στην πρώτη. Αλλά το Venom Πώς το έκανε σκηνή αυτό. που βουτάει πέρα μέσα στο σκηνή του ενιδρύο, με το σας τα τι <laughs> λέει, <laughs> στην πρώτη ταινία. Και, δηλαδή το βλέπα και λέω, τώρα τι, τι συνέβη ξεχνούμε. <laughs> Ήταν, πέρασα πάρα πολύ ωραία σε εκείνη τη σκηνή και πραγματικά, μπράβο αυτό που λες τώρα. <laughs> δηλαδή, μπράβο που στην ουσία κάνανε ένα sequel βασισμένο στο... Λοιπόν, σε αυτή τη σκηνή είχαμε διασκεδάσει πάρα πολύ. Ναι, <laughs> <laughs> Πώς... αυτό άρεσε στον κόσμο. Τι είχε άρεσει στον κόσμο το 18, ότι η σχέση μεταξύ Venom και Eddie Brock, ε, αυτό το α πούμε bromance που αναπτύσσεται εκεί. Μπρόκμαν. πολύ ναι. σωστά. Ναι, ναι, ναι. Τέλει, μπράβο, θα ναι. ε, ε, Το οποίο όμω, αν ξαναδείτε το πρώτο Venom, είναι λίγο. Δεν είναι πολύ. Είναι λίγο, ναι. είναι λίγο. Και είπαν, ξέρει τι, θα κάνουμε double down σε αυτό. Μη σου πω και triple down σε αυτό. Και ό,τι γίνει. <laughs> ε, και έγινε μια, ένα πάρα πολύ ωραίο sequel. Εγώ το είχα καταθίσει και στο το Venom 2 χωρί καμία ειρωνία. Ε, και το λέω γιατί γενικότερα το Venom, παρά το, το πολύ ωραίο του sequel για μένα, δεν έχει αποτινάξει καθόλου το. Αυτέ οι ταινίε είναι λίγο βλακιά. Αλλά. ενώ λίγο κριτικέ. Ναι, ναι, ναι. 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 Ε, Είχε... Και δεν θεωρώ ότι στο 2 αξίζει. Άξιζε αυτό ω hack. Κοίταγα από περιέργεια τα αστερά και το αυτονόητο στο Venom 2. Καμιά φορά mm. τα κοιτάω έτσι από διαφάση. Ναι. Δηλαδή, προφανώ κατά καιρού έχω βάλει αστερά και τα έχω μετανιώσει, α πούμε, ή τώρα θα τα βάζω τελείω διαφορετικά. Οπότε mm -hmm. το λέω κατακριτικά δηλαδή προ κάποιον. Mm -hmm. Δεν είναι αλήπονο. Ε, αλλά έχει πάρα πολύ πλάκα ότι το, στο Venom 2 είναι όλα. 0-1-1,5-0-1 και είμαι εγώ 3. <laughs> Ο, τρε... <laughs> Ο τρελό του χωριού μιλάμε. <laughs> <laughs> Αυτό είναι την ίδια, ταινία. Τι γίνεται. Όχι, εγώ μπορεί... <laughs> να... σου πω, εγώ μπορεί να βάζω και 3,5. <laughs> μπορεί να το πάταγα και λίγο. <laughs> ε, <laughs> ναι, νιώθω ότι ήταν μια ταινία που ξέρε πια πολύ καλά τι θέλει να κάνει και το έκανε. Δηλαδή, όντω μιλώντα πριν, λέγαμε για, δομαντικ... για δομή ρομαντική, δομή... ε, δομή κομεντή. Αυτό αν δεν είναι αυτό το Venom 2, δεν ξέρω τι είναι. Είναι, βέβαια, του πετυχαίνουμε το ζευγάρι στη φάση τη συγκατοίκηση που τα πράγματα δεν πάνε που τσακώνονται καλά. Τσακώνονται και είναι λίγο. Πάρ τα πράγματά σου, επιτέλου, να καθαρίσει το ποτέ, άλλο, δηλαδή. Δεν έχει σπάσει την ψυχή μου, έχει ναι. Είναι αυτό που μετά χωρίζουν, αλλά ανακαλύπτουν δακρύβρεχτα <laughs> ότι λείπει πάρα πολύ ένα τον άλλο. Να Πατ θυμίσω ότι ο Venom α... έχει και μια φανταστική σε καν, στο ένα στο κλαμπ. Κλαμπ. Α, <laughs> σε ένα κλαμπ. Αν διανοείται σε κάνει, λε τραγουδάει καραό και <laughs> με νέον χαϊμαλιά πάνω του και καταλήγει να κλαίει, να πέφτει στον τοίχο, να σέρνεται γιατί του λείπει πάρα πολύ ο Έντι και νομίζω ότι σε κάτι I love you, <laughs> κάτι, κάτι, λέει εκεί. <laughs> Για να ανακαλύψουμε μέχρι το τέλος της ταινίας, φυσικά ότι ε, είμαστε πάρα πολύ καλύτερα μαζί παρά χώρια. Αν δεν είναι αυτό ρομάντικο με δεν ξέρω τι είναι. <laughs> <laughs> ναι, ναι, ναι. Δεν το που είναι για πρώτη φορά σκηνοθετημένο από την Κέλλη Μάρσελ, που είναι η γυναίκα που έχει γράψει τα προηγούμενα. Ναι, στο, στο από ό,τι μπορώ να, κατα... Να από τα credits, γιατί είναι πάντα λίγο εκεί, σε αυτές τις ταινίες είναι λίγο πια στο και κούρευτο. Ισχύει. <laughs> Τι <είναι laughs> τα credits. <laughs> Αλλά πόσο μπορώ να καταλάβω, επειδή α, αυτή είχε συνεργασία με τον Τόμ ε, Χάρντι mm. από, παλιά, γιατί είχε κάνει ένα πέρασμα στο σενάριο του Μπρόνσον, και ο Χάρτι από τότε ήταν σε φάση και έλλειψη χάρα, μα έσωσε. Εγώ σε ένα και τέτοια. Δηλαδή, είναι έχει μείνει πολύ πιστό, α πούμε. Στη... Είναι πολύ τιμή η script doctor γενικά. Και ναι, δεν είναι ναι, ένα επάγγελμα ναι. που έχει ακουστεί, που ακούγεται ιδιαίτερα και είναι κρίμα. Ακριβώ. Ναι. Και αυτό το, το εκτιμούσε. Προφανώ το, το, το θυμόταν κιόλα γιατί οι άνθρωποι που βλέπω ότι έχουν γράψει ας πούμε, το πρώτο Venom δεν ε, ξέρω να έχουν κάποια ιδιαίτερη δημιουργική σχέση μαζί του. Μπορεί και να έχουν. Σου λέω ποτέ δεν ξέρει πραγματικότητα. Αλλά είναι ξέρεις, ο Τζεφ Πίνκνερ, α πούμε, που είναι από το όνομα ναι. το που βλέπει συχνά στην Αμερικάνικη τηλεόραση. Είναι, δηλαδή, κλασική... Ναι. Έχουμε ναι. τώρα να κάνουμε μια περιρροϊκή δόση στο άσο που θα βγάλει. Είναι αυτά τέλο πάντων. Είναι και η Κέλλη Μαρσέλ σε όλου αυτού. Οπότε πιθανό ομολογώ ότι ήταν ένα πέρασμα. Ε, ξέρεις, του Τόμ Χάρτη το. Πε, περάσατε το λίγο και από την Κέλλη. Ναι, Κέλη. βγάλετε το λίγο από την Κέλλη. Γιατί το λίγο από την μπορεί, Κέλη, να... μπορεί να έχει κάποιο input. Να... Ένα... Πιστεύω, ναι. εγώ πιθανολογώ ότι κάτι τέτοιο τύπο έχει συμβεί. Στο δεύτερο έχει πιο... Ναι. ήταν δικό του το σενάριο. Μ. Και στο τρίτο πια το σκηνοθετεί και κι 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 όλα. Το έχει όλες. πάρει πάνω τη τελείω. Ναι. Δηλαδή φαίνεται ότι όσο πάει το franchise, κάπω. Καταλαβαίνει πια μετά από τρει ταινίε, επειδή δηλαδή, κάπω είναι κάπω η δική συμβιστή, ο δικός χαρακτήρας αυ αυτό. τη ο χαρακτήρα. Αυτό. Τη δεύτερη, ταινία την είχε σκηνοθετήσει ο Άντι Σέρκη. Ναι. Πολύ καλή ο... δουλειά έκανε κιόλα. Είχε κάνει πολύ καλή δουλειά και προφανώ τα είχαν βρει φουλ. Δεν υπάρχει κάποιο. Το γεγονό ότι δεν είναι ενό σκηνοθετή την τρίτη δεν είναι κάτι σκιώδε, δεν έχει συμβεί αγκέ. Γιατί έχει ρόλο στην ταινία. Δίνει τη, ε, τη φωνή του και ξέρετε πώ είναι αυτά. Motion capture κτλ. Ναι, ναι, του Big bad τέλο πάντων του Ναλ, Νόλ, το μικρόφωνο. Νόλ. Άμα παίζετε Marvel Snap, υπάρχει εκεί που παίζει Marvel Snap. Η ταινία, το Venom το 3 ξεκινάει με τον Ναλ να μιλάει και ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη στιγμή για όσου από μα παίζουν Marvel Snap και έχουν παίξει ποτέ Destroy Dex. Δεν έχω αυτή την παρένθεση να καταθέσω. Αν υπήρχε ένα άνθρωπο έστω που κατάλαβε τι είπα. Θα πανηγυρίζει κάπου τώρα να ξέρει. Ναι, ναι δεν έχω την παραμικρή ιδέα, αλλά σίγουρα κάνει και άλλη μια φορά αν τη κάνει πολλά με τα λίγα, έχει ξέρω εγώ σκηνέ. Και ε, τις τι πουλάει oh. ρε παιδί μου, oh. πούμε, λοιπόν, είναι πολύ μοχθηρό, oh. θέλει πάρα πολύ να καταστρέψει τον κόσμο. Sure. Oh. Ε, you do you, μεγάλο, δεν Ναι, you do you, τεράστιο ε, αυτό. Ε, αλλά θέλω να πω ότι ξέρεις, υπάρχει ξανά μια συνεργασία και ενδεχομένω πέρασε μια σκητάλη στην Μάρσελ. Oh. Ε, πολύ με, 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 χαρά και με πίστη στις ικανότητές νομίζω ότι τα πήγε βγαίνοντα δηλαδή την προβολή. Θυμάμαι να σα λέω ρε παιδιά, πολύ καλά. Δηλαδή, ναι, κοιτά, δεν. Μια χαρά. Δηλαδή, δεν τρελάθηκα που σκυλοθήκα κάτι τέτοιο, αλλά είναι μια Ενώ... χαρά. είναι μια okay, δεν, δηλαδή... δηλαδή... δεν, υπήρχε κάτι το οποίο να. Το λέω γιατί στα περιορικά έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε πάρα πολλέ μπουρδουκλωμένε μάχε. Ναι, 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 όχι. Δεν... Λάσπες βλέπουμε πολλέ φορέ. Δεν ήταν φορές. λάσπη. Εμένα παρόλα αυτά, εγώ το πέταγα όλο αυτό το σημείο. Δηλαδή κάπω ήταν το σημείο που δεν, το... δεν με Το ναι, τρίτο μέρο που είναι τη μεγάλη μάχη κλασική. Το τρίτο μέρο, μεγάλη μάχη και μετά πάει να σφινώσουμε το ζόρι τώρα όλο αυτό με στον άλλο, κάπω. Πραγματικά δεν με Όλο το. Γι' αυτό και για μένα είναι ένα τσίκ πιο κάτω από το δεύτερο mm. που, που, που το θυμάμαι πολύ πιο pure σε αυτό το Dynamic. Δηλαδή κάπω ήταν σαν να μην υπήρχε κόσμο γύρω από αυτό. Mm. Ναι, ναι, ναι. Ε, That said. Και πάλι δηλαδή, όταν είναι, όταν είναι στο ON η ταινία αυτή. Είναι ε, αιών. Είναι αιών για ώρα. Περν, είναι αιών για ώρα. <laughs> και περνάω, είναι για ώρα. Περ, δηλαδή, πραγματικά, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Γέλαγα. Παίρναγα ωραία. Ε, κάνει Γίνονται αυτή, και... κάποια ανεκδίγητα πράγματα. Ε, Υπάρχει μέχρι και δεν Μάλγο μέσα στην ταινία, <laughs> το οποίο είναι φανταστικό. Έχει, ναι. Έχει <laughs> <κάποιες laughs> πολύ <πολλοί> φανητές. Έχει φανητές, <laughs> ναι. Ε, χορεύουν άμπα. Κάνουν, δηλαδή, έχει... Θα <laughs> τα ανακαλύψετε. Είναι μια πολύ διασκεδαστική ταινία. Ε, που αυτό δεν ξεχνάει ότι είναι καρτούν, παιδί μου αλλά ταυτόχρονα δεν είναι και είναι πολύ λεπτή η ισορροπία γιατί ε, ας πούμε έχοντας δει πρόσφατα δυστυχώς το Deadpool and Wolverine που για μένα είναι <laughs> η χειρότερη ταινία της χρονιάς ε, εκπροσωπεί αυτή η ταινία όλα τα πράγματα που απεχθάνομαι σε αυτό το σινεμά Ό, όλα όμως δεν έχει αφήσει Τίποτα, mm. τίποτα. Ε, ενώ, α πούμε, βλέπει το, το Venom που είναι. Δεν δε σου λέω ρε παιδί μου, μια χαρά, κάνουμε πλακίτσα. Είναι, κάνε slapstick, κάνε, κάνε καρτουνίσικο, κάνε την πλάκα σου. Αναγνώρισε τη γελιότητα του πράγματο που κάνει. Μια χαρά. Μα το Venom αλλά λειτουργεί. Αλλά κάτω με αγνότητα. Δηλαδή, τύπου, Το αγκαλιάζει, ο Tom Hardy. Μπορεί να του πει πολλά πράγματα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει παίξει ποτέ δευτερόλεπτο που να μην είναι committed σε αυτό το πράγμα που παίζει. Δεν έχει παίξει ποτέ αποστασιοποιημένο ηρωνικό δευτερόλεπτο. Όχι ρε. είναι η αρσενική Λέιντι θα μπορούσα ό,τι είπαμε ναι, τις προάλλες γιατί λέει... Lady... <laughs> να μία φράση, <laughs> <στο πι κάποιος. laughs> να το πει κάποιο. Να δω και τους πλανήτες, <laughs> να δω αν έχει κρυό πολύ και ο Τόμ <laughs> <laughs> γιατί δεν ξέρεις. Ε, Μα ένα από του λόγου που λειτουργεί το Βέρνο, ή τέλο πάντων ξεκίνησε να λειτουργεί όταν έφυγαν τα πολλά γύρω-γύρω ναι, στη ναι. δεύτερη ας πούμε, ταινία, είναι επειδή είναι old school υπερηρωτική. Θυμίζει η Early Zeroes. Ναι, όπω ναι, ναι. όπως έκαναν, όπω έκαναν Sam Raimi κάποια πράγματα τότε. Αυτό, Αυτή η αγνότητα, αυτό το purity, ότι <laughs> μα αρέσει που είμαστε εδώ και θα κάνουμε κάτι φαν και είναι γελία η ταινία, αλλά τη θέλουμε η γελία την ταινία. Ναι, 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 θα... ναι. Κατάλαβε. Έχει και, έχει και, κάποια έτσι, ωραία ειλικρινή σημεία πύρων ε, που εμφανίζονται που δεν πέρασε άσχημα με όλα αυτά. Mm -hmm. Που παίζει ο Ρίση κιόλα ε, που είναι. Καθόλου άσχημα. σα ίσα. Από το House of the Dragon. Mm. Ε, είναι, 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 εμφανισιακά στην House of the Dragon αίρα του. Έρα του, ναι, ναι, ναι. Ε, αλλά παίζει άλλου τύπου χαρακτήρα τελείω. Παίζει χαρακτήρα σαν αυτό που είχαμε μάθει να βλέπουμε τον Ρίση να παίζει. Ναι, κάπω. όταν τελικά τον είδαμε στο χάστρο, ήμουν και εγώ και που. Τώρα πώ θα αρχίσει να λέει αστεία αυτό. Ναι, <laughs> ε, είναι πολύ ωραία αυτά τα σημεία. Υπάρχει πραγματικά μια σκηνή που δεν κατάλαβα πώς με έπιασε. Αλλά αυτό που τραγουδάνε. Τραγουδά, ναι, τραγουδάνε, ναι, τραγουδάνε, τραγουδάνε, επόμενοι, ε, το αυτή, ναι, 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 το φαντάσκα το ευθύνο. Ναι. Κάπω είναι ταυτόχρονα πάρα πολύ γελία και αστεία. Και είναι ταυτόχρονα και. Δηλαδή, είναι πολύ γλυκιά. Γλυκιά. Κάπως. Ναι, ήταν πολύ λιλιά. Λιλιά. Γιατί η ταινία είναι αφοσιωμένη και σε αυτή την οικογένεια. Όντω του πιστεύει ναι, σαν ναι, μέρο τη ιστορία του. Ακριβώ. Ναι. Του πιστεύει και Είναι πως... μια οικογένεια τέλο πάντων που γνωρίζει στι περιπέτειες του ο Έντι Μπροκ και πρέπει κάπω να Καθώ είναι κυνηγημένο, α πούμε. Μπράβο αυτό. Ναι, και κάπως εκπροσωπούν το, αυτό, το, 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 αυτό το βλέμμα που θέλει, ρε παιδί μου. Οι ουσιαστικά, η ταινία αυτό το βλέμμα ζητάει από ένα σαν θεατή. Αυτό mm -hmm. το βλέμμα που, που έχουν αυτοί, δηλαδή το... Σε αυτόν τον κόσμο και λε. Και γιατί όχι. Mm. Ναι, ξέρει, Μέσα. Ε, κάνει ταινία λίγο πιο lean στο, στο body comedy αυτή τη φορά σε σχέση με το ρομκόμ, α πούμε, που λέγαμε. Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Ακεί υπάρχει αυτό πάρα πολύ. Υπάρχει αυτή η ατάκα κάποια στιγμή. Είμαστε μαζί ένα χρόνο. Για μένα η ατάκα ήταν στην έχω ήδη τη ζάρη. Κατά λάθο το πέταξα. Στην αρχή του επεισοδίου που ε, συστήνει ο Ρι Ήφαν τα παιδιά του Στον στον Μπροκ και του λέει Να, η κόρη μου ηχό και το φίλο. Του Echo and Leaf. και ακούγεται ο Βέρομ να λέει. A life in therapy. <laughs> <laughs> για αυτό αυτά θα πρέπει να κάνουν θεραπεία για αυτό που θα του βρουν ζωή. Του έχει βγάλει ηχό και. Είναι λίγο. Ε, έχει, <laughs> θε, έχει θεωρώ και λίγο επιρροή πιο καρτούν, πιο λίγο πιο Andy Murphy που έλεγε πλαστία, ξέρω εγώ. Ήταν mm. ο, αστεί, ο αστείο διαβολάκο, α πούμε. <laughs> δηλαδή κάπω μου βγάζει αυτό το vibe ο, ο Venom σε αυτή την mm. ταινία. Δηλαδή δεν μπορώ να το δω σαν απειλή τίποτα. Γι' αυτό σου λέω, όταν η ταινία αρχίζει να ασχολείται με τη δράση και τον Ναλ και τα, αυτά που κυνηγάνε και τα λοιπά. σε φάση τώρα, πραγματικά, βλέπαμε τώρα το... Το Freddy Krueger stand-up comedy, ας πούμε, hour. και τώρα με βάζεις και βλέπω. Γι' αυτό, αυτό mm. με πέταξε, ας πούμε, κάπως. Αλλά, αλλά τόσο όχι, πέρασα, πέρασα, ωραία και σου λέω, το έχω ένα πιο κάτω από το, από το 3, από το 2 αλλά και πάλι πέρασα ωραία και χα... 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 χαίρομαι πολύ που υπάρχουν αυτές τις που υπάρχουν. Είναι... Ναι, σπάσι... ναι, 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 ναι. Όχι, okay, έλεγα και στην εκπομπή, αν πρέπει εγώ να σηκώσω τη σημαία του Βίνομικ να την κυμαδίσω, το κάνω, κανένα πρόβλημα δεν έχω. Είμαστε μικρό χωριό, αλλά είμαστε φωνακλάδικο χωριό και πριν κλείσουμε, ας πούμε και δύο λεπτάκια έτσι για το spoiler κομμάτι ναι. ε, ότι θεωρητικά... Ναι, spoilers, να κλείσετε το χωριό ναι, το... α... μας, ενδιαφέρει, ναι. Ε, τώρα αυτή είναι υποτίθεται η τελευταία φάση, το last dance του Tom Hardy στο ρόλο αυτό. Καλά, μέχρι να διαβάσει κάτι που να του αρέσει και να κάνει και κάνα guest πουθενά αλλού. Αγίες, αγίες, αλλά ναι, φαίνεται ότι δεν θα δούμε ξανά σε όλο ταινία με τούτον. Αλλά ε, η σκητάλη περνάει σε τσούνο τέμπλ ενδεχομένω. Γιατί. Πιθανότατα, κάπω έτσι, έτσι το φαίνεται. Έτσι το αφήνει. Αστούμε. Ναι, έχει ένα δικό του συμβιωτό, α πούμε. συμβιωτ. Ναι. Ε, που έχει έχει και μια, έχει και μια... Στην post-credit scene και όλα αφήνει και, να... και... και μια. στο μίξα του Venom που είχε απομείνει κάπου να yeah, κυκλοφορεί σε ένα. αυτό το πώ θα αποκαλυψτεί. Ναι, Δεν κατάλαβα τι ακριβώ έκανε. Γιατί θεωρητικά η ταινία τελειώνει με το τέλο και του ίδιου του Venom. Mm. Ότι mm. διαλύεται, α πούμε, πεθαίνει κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια ο ίδιο ο Venom πριν πεθάνει λέει στον Έντι ότι είναι το αντίο μόνο για τώρα. Οπότε ναι, κάτι βέβαια. εκείνος Λίστο, ξέρει. Εντάξει ναι, α πούμε. Και ναι. ναι. και έχουμε As... και τον Άλ, ο οποίο στην πρωτη πω φάση... post-credits είναι σε φάση απελυτικό και εγώ θα έρθω και θα σα καταστρέψω και δεν την γλιτώσατε και αυτό. Φίλε, πολλά λε. Θέλω να το πω και στην ουσία. Οπότε. Στη μία, πούμε, <laughs> πολλά πολλά λε. Οπότε ε, το franchise <laughs> συνεχίζεται. Θα ναι. δούμε βέβαια σε τι καπάστη, γιατί περιμένουν να δουν, ας πούμε. Τι πράξει θα κάνουν. Λο, ναι. Λογικά πώ θα πάει, υπάρχει ενδιαφέρον γιατί είναι αυτό. Τι σαν πολλά πράγματα από τα οποία, μπορεί να επεκταθεί μετά. Εντάξει, <σοβεί> sure, δεν, ξέρεις, δεν... Προσωπικά με ένα οστέατη, δηλαδή αυτό που μου αρέσαν το... σε, αυτή την τριπλέτα ταινιών... Τα είδαμε. Ήταν αυτά, ήταν αυτό, αυτά που αυτό. ήταν. Δηλαδή, ξέρεις, κάπως ναι. αυτό με νοιάζει τώρα εμένα. Δεν, με νοιάζει να δω το, 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 το ευρύτερο... Το, 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 Αυτό το θέμα. Αν βγει mm. κάτι καλό, θα είμαι εκεί για να το δω. Αυτό με νοιάζει. Να, είναι κάτι ωραίο. Θέλω, πριν κλείσουμε... Επειδή το ξέχασα πριν, να αναφέρω συγκεκριμένα την πρώτη σκηνή τη ταινία. Ναι. Ε, με το οποίο γέλασα πάρα πολύ γιατί αν θυμάστε οι προηγούμενοι είχε τελειώσει με αυτό το Teaser και καλά στο τέλο του Multiverse ότι τώρα μπαίνει μέσα στο Multiverse ο, 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 ο Venom γιατί mm. άνοιξε η πύλη και βρήκε τον, τον barman από το άλλο Σύμπαν που αρχίζει και του λέει για το, για το Snap του Θάνο. Και λε, θα τα δέσει όλα, για να δούμε. Και ξεκινάει η τρίτη ταινία και απλά <laughs> είναι σε φάση. Ε, 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 λοιπόν, άκυρο. Μαλακί δεν μα ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα. Ξαναεπιστρέφει. Λοιπόν, καλά να περνά, επιστρέφω πίσω στο δικό ναι, μου Σύμπαν ναι, εγώ. Καλή συνέχεια Δείτε μετά... απλά τον Eddie Brock να κάνει κόλπα με ποτάρε μπροστά στον Ντάνι Ρόχα, ο οποίο είναι. Φυκαρισμένο, ξέρω εγώ. Ντάνι Ρόχα από την Τλάσο. Ο και αυτό πιστεύω ότι επειδή. Ναι, ναι, ναι. Γι' ότι κάτι χτίζουν τώρα κι άλλοι. Είχε την επιτυχία του Τεντλά, οπότε σου λέει Α, αυτό, αυτό, τον αυτό, έχουμε, αυτό τον έχουμε. Ναι. Οπότε αυτά, θυμίστε μα και κάτι ακόμα. Αυτά, μου. αυτά mm -hmm. να θυμίσω ότι. Σε αυτό το επεισόδιο! Σε αυτό το <laughs> επεισόδιο! <αυτό το> <laughs> είχαμε, είχαμε. Ναι, είχαμε Ναι, είχαμε λοιπόν μαζί μα το <laughs> Vodafone TV, όπου <laughs> βρίσκει τι μεγαλύτερε πρεμιέρε από τη Warner Bros. και όλο το πλούσιο περιεχόμενο από Disney Plus και HBO σε ένα μέρο. Χαμό. <laughs> <laughs> Ε, Εμεί ανανεώνουμε ραντεβού συντόμω και μάλλον ετοιμάζουμε μια σειρά. Ναι. Ε, μετά ε, από καιρό κάνουμε. ένα, ένα podcast series για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Και... Ένα, αφιερωματικό... Φιερωμα... Θα, θα, θα... Ε, θα, πούμε ναι. περισσότερα... Ας το, ας, ναι, ας, ναι, ας ναι. ξεκινήσει, μην, μην, υποσχεθούμε κάτι το οποίο μετά θα αποτύχουμε να παραδώσουμε. Ναι ρε παιδί μου, γιατί μας περιέχει μια κεντεμιά τελευταία. Οπότε, ε, σας αποχαιρετάμε και σας θυμίζουμε ότι μας ακούτε Spotify, Apple Podcast, μας βρίσκεται στο YouTube και φυσικά στο Pop για τις δύσκολε ώρες, το Facebook group μας. Pop για τις ώρες. <laughs> When we make that sequel, motherfucker. <laughs>